Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο προπόνησης με το Inspired Sky μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, έχω παραγγείλει και περιμένω να έρθουν τα ολοκαινούργια φρένα εκδομολογικούς Fireball για να καταφέρω επιτέλους να το στήσω. Και πιστέψτε με, εγώ ανυπομονώ πολύ περισσότερο από εσάς. Όσο λοιπόν είμαστε στην αναμονή, μιας και έχει απίστευτα ωραία μέρα σήμερα, σκέφτηκα να την εκμεταλλευτώ και να επισκεφθώ αυτό εδώ το αρκετά ενδιαφέρον σποτ που σας είχα δείξει σε προηγούμενα βίντεο για να ξεσκουριάσω λίγο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδιαίτερες προσδοκίες για σήμερα. Ό,τι και να βγάλω θα είμαι πραγματικά ευχαριστημένος. Επομένως, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, ξεκινάμε φυσικά με λίγο ζέσταμα. Πρώτες εντυπώσεις μετά από 3 μήνες αποχής από την προπόνηση με το trial. Σίγουρα δεν πρέπει να μείνω ξανά τόσο καιρό χωρίς προπόνηση. Παρ' όλα αυτά το βρίσκω σιγά σιγά πάλι, καλά πηγαίνει, αλλά σίγουρα έχουν να γίνουν πολλά ακόμα πράγματα εδώ. Παρένθεση, μια βασική διαφορά του σημερινού βίντεο προπόνησης με όλα σχεδόν τα προηγούμενα βίντεο προπόνησης κατά βάση είναι πως σήμερα δεν έχω GoPro, γιατί όπως είδατε σε προηγούμενο βίντεο παρέδωσε πνεύμα. Και μέχρι να πάρω καινούργια action cam θα αρκούμε στην mirrorless. Και μιας και ανέφερα την κάμερα αυτή, ακόμα μια βασική διαφορά σήμερα είναι ότι δεν έχω GorillaPod και χρησιμοποιώ το λεγόμενο τρίποδο έκτακτης ανάγκης, όπως το ονομάζω εγώ. Και αυτό γιατί το ballhead του 3K GorillaPod που είχε πάνω στο 5K GorillaPod παρέδωσε και αυτό πνεύμα μετά από αρκετό καιρό χρήσης. Αλλά αυτό το διορθώσω σχετικά άμεσα. Έχω βρει μια λύση. Βασικά έχω βρει ένα καινούριο τρίποδο. Αν θα το δείτε σε επόμενο βίντεο. Για την ώρα συνεχίζουμε με την προπόνηση. Αυτό που μόλις έκανα ήταν το πρώτο κόλπο που μου πέρασε στο μυαλό να κάνω όταν είδα για πρώτη φορά αυτό το σημείο εδώ. Δεν ήταν τέλειο, αλλά πήγε αρκετά καλά. Ίσως άλλη μια φορά με λιγότερα χόψη όμως. Όχι το τέλειο, αλλά πολύ καλύτερο από πριν. Thank you.
Στο μεταξύ, δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ενθουσιασμένος θα έλεγα είμαι που έβγαλα την απόσταση. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στο βίντεο, πόσο μεγάλη φαίνεται, αλλά συγκριτικά με το ποδήλατο είναι μεγάλη. Δεν θα έλεγα ότι είναι από τα συνηθισμένα που κάνω. Οπότε, μια χαρά. Τώρα όμως, ακριβώς το ίδιο κόλπο που έκανα για να κατέβω από εδώ, θέλω να το κάνω εκεί, σε χαλάκια εκείνα. Αυτό παρά ήταν smooth. Το περίμενα πολύ πιο άγαρμπο. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν μερικά ακόμα πράγματα που θέλω να κάνω, αλλά πριν αφήσω αυτό εδώ το σημείο, θέλω να κάνω κάτι συνδυαστικό. Μερικά κόλπα δηλαδή που να συνδυάζουν σχεδόν όλα τα εμπόδια που υπάρχουν εδώ. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Δεν ξέρω πώς φάνηκε αυτό, αλλά πιστέψτε με, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε, όσο πιστεύω ότι μπορεί να φάνηκε. Και το τελευταίο κόλπο για να κλείσουμε αυτό το μέρος εδώ, είναι ανέβασμα αυτό εδώ το ριχάκι. Πραγματικά είναι σχεδόν στο όριο μου για ανέβασμα με bunny hop. Όταν είμαι full ζεστός, μετά από πολλές προπονήσεις, αν το βγάλω σήμερα, πραγματικά δεν θα έχω λόγια, αλήθεια. Για να δούμε. Ναι, αναμενόμενο, δεν κατάφερα να το ανέβω. Αλλά μέχρι εκεί που έφτασα για σήμερα, μετά από 3 μήνες χωρίς προπόνηση, είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τώρα όμως αφήνουμε αυτό το μέρος και ακριβώς από πίσω εδώ υπάρχει αυτό το αρκετά ωραίο manual. Μέχρι τέρμα κάτω, κάπου και έχει σκαλάκια, δεν φαίνεται τώρα, αλλά μέχρι τα σκαλάκια, κάτω και ίσως και συνέχεια. Αλλά είναι πολύ μακρύ. Και για να το πιάσει όλο η κάμερα πρέπει να είναι 50 μέτρα μακριά. Οπότε πρέπει να σκαρφιστώ έναν τρόπο για να το κάνω σωστά. Εάν το κατάφερα θα το δείτε αμέσως τώρα. Μπορεί να μην διαθέτω action cam σήμερα, αλλά όπως είδατε κατάφερα να αντλήσω ένα action cam πλάνο, διότι διαθέτω το τρίποδο έκτακτης ανάγκης, το mount για το κινητό και φυσικά το κινητό μου, σε συνδυασμό με τη φαντασία μου. Υπήρχαν μερικές αναταραχές, η αλήθεια είναι, αλλά τι να κάνεις. Τώρα όμως περνάμε στο τελευταίο σημείο αυτού μέρους, για σήμερα τουλάχιστον. Και για φινάλε έχουμε ένα θέατρο, αλλά δεν θα αξιοποιήσω αυτή τη μεριά, θα αξιοποιήσω αυτή τη μεριά. Και φαντάζομαι πως μπορείτε να μαντέψετε τι θέλω να κάνω εδώ. Ανεβοκατέβασμα, ένα τη σκαλιά. Μέρα σήμερα είναι πραγματικά καλοκαιρινή. Μπορεί το ανεβοκατεβάσμα σκαλιών να μην φαίνεται τρελά επικίνδυνο και δύσκολο, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ κουραστικό και
είμαι πολύ χαρούμενος που το έφερες πέρας και το ανέβασμα και το κατέβασμα εκεί. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερα και στην αρχή, δεν είχα ιδιαίτερες προσδοκίες για σήμερα. Παρ' όλα αυτά, είχα ορισμένους στόχους, τους οποίους και έφερες πέρας, οπότε είμαστε κομπλέ από αυτό. Ενώ μία ακόμα ανησυχία που είχα ήταν αν θα παραμείνουμε και έχω και το ποδήλατο One Piece, κάτι το οποίο συνέβη, οπότε όλα καλά. Κάπως έτσι να κλείσω και έτσι με το κάπου εδώ. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε και το spot και όλα όσα έκανα και φυσικά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!